Πάμε η Μαθία, να νομίζω. Πάμε στην είναι Μαθία. Μια καλή στιγμή για να πάμε στην Μαθία. Να καλησπερίσουμε τον Νίκο τον Βουδούρη. Καλησπέρα, Νίκο. Τελικά είσαι και εσύ μάχημος. Το παίρνω πίσω αυτό που είπα. Έκπληξη. Καλησπέρα, καλησπέρα, Εύη, καλησπέρα, Χρήστο. Είμαι μάχημος, είμαι έξω. Τέτοια μέρα δεν θα μπορούσα να μείνω σπίτι. Και για λόγους ρεπορτάζ, αλλά βεβαίως και για λόγους διασκέδασης. Νίκο, διότι όλη η Βέρεια είναι στο πόδι. Έτσι, αλλά σε βλέπω ότι είσαι έξω από ένα κατάστημα. Μην τον δίνεις αμέσως ειδικής φύσεως. Είμαι έξω από ένα πολύ ωραίο μεσολοπολείο της Βέρειας, στο απέναντι από το Δημαρχείο της πόλης, με τρανή μουσική. Μπράβο. Και με τον φίλο μου τον Ηλία τον Πρωτόγερο, ο οποίος μου βοηθάει στην κάμερα αυτή τη στιγμή. Βγαίνουμε και κάνουμε διανταπόκριση από το κέντρο της πόλης. Νίκο, δώσ' μας λίγο την εικόνα. Τι γίνεται τώρα στην Ημάφια και αν έχουμε δρόμους οι οποίοι χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής ή χρειάζονται αλυσίδες οι οδηγοί. Όσον αφορά στο κέντρο της Βέρειας δεν υπάρχει κανένα θέμα. Οι δρόμοι είναι καθαροί. Μόνο το βράδυ, αν πέσει φαγετός, ίσως να υπάρξει θέμα. Αλλά ούτως ή άλλως είναι υπηρεσίες και ρίχνουν αλάτι. Πρόβλημα υπάρχει στα ορεινά της Ημάφιας προς τα χωριά που είναι είτε στα Φιέρια, είτε προς το Βέρμιο, στο Σέλι, τη Φυτιά και στην Καστανιά. Αλλά και εκεί γίνεται αντιμετώπιση του ζητήματος με συνεχείς ρήψεις άλατος και με γκρέιτερ, τα οποία περνάνε. Οπότε δεν υπάρχει ιδιαίτερο θέμα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Mm-hmm. Δεν χιονίζει από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε. Δεν χιονίζει, κάποιες μικρές νυφάδες χιονίου μόνο πέφτουν αυτή την ώρα, αλλά έχουμε τσουφτερό κρύο, έτσι, είναι γύρω στους μείον 2 βαθμούς θερμοκρασία. Μάλιστα. Αν ο κάμεραμάν σου μπορεί έτσι να μας κάνει, να μας δείξει λίγο την εικόνα πέρα από σένα, έτσι να δούμε, να πάρουμε μια γεύση από Βέρεια. Βεβαίως θα μας δείξει η Λία, να πάμε και να δούμε εδώ το Δημαρχείο της Βέρειας όπως είναι χιονισμένο. Βλέπετε ότι η πλατεία Δημαρχείου έχει καλυφθεί στα άστρα, έτσι. Mm-hmm. Αλλά οι δρόμοι καθαροί, όπως μπορείτε να δείτε. Αυτό είναι το σημαντικό και το καλό σε αυτή την υπόθεση. Μάλιστα, φαίνεται καθαρά. Πάντως ο καιρός και το κρύο, ο Νίκο, δεν φαίνονται ότι αποτελούν ένα ασταλτικό παράγοντα για τον κόσμο για να διασκεδάσει. Όχι, είναι καθόλου. Ίσα-ίσα και μέσα στο πεζοδρομημένο κέντρο της Βέρειας, στην αγορά, ήταν αυτοί που έφυσαν μικρά-μικρά γλέτια με ψυσταριές και γενικότερα υπήρχε ιδιαίτερη κίνηση στην αγορά. Καθώς ήθιστε τελευταία μέρα του χρόνου να υπάρχει. Έλα πιο κοντά, Ηλία, να σηματήσει το κινητό. Έχω πάντως την παρατήρηση. Ναι, να μην κάνουμε δεύτερο και άσχημο ρεπορτάζ τώρα, να προσέχετε. Αλλά έχω την παρατήρηση και την επισήμαση του συναδέλφου του Θοδωρή, του Δούκα, από τη Χαλκιδική, όπου λέει ότι θέλουμε να δούμε χιόνια από τη Βέρεια. Που σημαίνει αυτό, αγαπητέ συνάδελφε Νίκο, ότι έπρεπε να έσουν στα ορεινά χωριά της Ημαφίας, εκεί που υπάρχουν τα προβλήματα για να μας κάνεις να μας δώσεις το ρεπορτάζ. Δεν μετράει η ανταπόκριση. Ανταυτού, αν θέλετε, μπορούμε να μπούμε μέσα, να ακούσουμε για λίγη ώρα ζωντανή μουσική και να σας αποζημιώσω για το γεγονός ότι δεν πήγα πάνω στα ορεινά χωριά της Ημαφίας. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ, πολύ και πριν σε αφήσουμε να συνεχίσεις αυτό που κάνεις, που περνάς καλά δηλαδή, τις ευχές σου θα θέλαμε για το 2015. Πολλές ευχές και σε εσάς τους δύο, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, και στους εργαζόμενους της δύο τηλεόρασης και βεβαίως σε όλους τους τηλεθεατές, τις τηλεθεάτριες, 2015, να είναι καλύτερο. Κάθε χρονιά το λέμε, ελπίζω και φέτος να πιάσουν οι ευχές, να είναι καλύτερο, μακριά από κακοτοπιές. Καλή τύχη με τις πολιτικές εξελίξεις, ό,τι έχει να βγει και καλή για καλό φώτιση. Όλο μας και καλό αγώνα από εδώ και πέρα. Νίκο, σε ευχαριστούμε θερμά. Σου ευχόμαστε να περάσει πολύ όμορφα. Καλή πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά. Γεια σου, Νίκο.